μπορεί να γυρίσει. Κωνσταντίνα, εσένα σου έλειψε αυτό το έπαθλο του κρεβατιού που χάσατε χτες? Όχι, δεν μου έλειψε. Συμφωνώ με τον Μιχάλη. Και μπαίνοντας στο Survivor είχα σκεφτεί ότι δεν θα έχουμε τέτοια άνεση. Οπότε τι είχαμε, τη χάσαμε. Ξανασυνηθίσαμε και το σανίδι. Και η ψυχολογική τόνωση ήταν πολύ μεγαλύτερη από το έπαθλο που χάσαμε. Η πείνα όμως αποτελεί πρόβλημα για σένα. Γιατί στην αρχή θυμάμαι τις πρώτες φορές που είχα ρωτήσει ή δεν είχε περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα για να πεινάσεις ή μου έλεγες ότι το ελέγχεις. Τώρα... Ακόμα το ελέγχω. Απλά χθες μου χτύπησε την πόρτα. Έχω ακόμα στόχο. Δεν έχω χάσει, σου είπα, τα κιλά που θέλω. Οπότε το αντέχω. Έχω την αίσθηση είσαι η μόνη παίκτρια ή παίκτης που επίτηδες δεν τρώει. Έχεις έρθει με στόχο κανονικά. Αφού δίνω καμιά φορά στα παιδιά, δεν το πιστεύουνε. Αλλά δεν το κάνω προσποιητά. Τι να σου πω. Είναι το κλίμα, μάλλον μου έχει κόψει την όρεξη. Νάσο, εσένα σου έχει κοπεί η όρεξη? Βέβαια και δεν μου έχει κοπεί.